Θετική είναι η εξέλιξη όσον αφορά το θέμα αγοράς νεοκλασικού διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Τζανακάκη από το Δήμο Χανίων, καθώς εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η χρηματοδότηση με 500.000 ευρώ της πρότασης που είχε υποβληθεί. Ο σχετικός φάκελος κατατέθηκε από το Δήμο τον Νοέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτηρίων στις πόλεις, ενώ αξιολογήθηκε θετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου. Να μπορέσουμε σε αυτό το κτίριο να εγκαταστήσουμε την Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία έχει εξαιρετικές συλλογές εκτός των άλλων, και θα κάνουμε δύο πράγματα. Θα αξιοποιήσουμε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στην πόλη μας, θα του δώσουμε ζωή και θα του αποδώσουμε στον πολιτισμό ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται κοντά στις ιδιοκτησίες του Δήμου, εκεί κοντά στα πάρκα του Δήμου, και παράλληλα θα μπορέσουμε να προβάλλουμε κατάλληλα τις πολύ σημαντικές συλλογές του Δήμου, όπως είναι η συλλογή του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως είναι η συλλογή του Μάλμου και διάφορες άλλες πολύ σημαντικές συλλογές. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η πρόταση μας υπόθηκε πριν από 10 μήνες ότι ήταν η καλύτερη πρόταση μεταξύ των 35 που υποβλήθηκαν ανά τη χώρα, και έτσι λοιπόν είχαμε αυτή την ευτυχή κατάληξη. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να έρθει η διοκτησία του ιστορικού αυτού κτηρίου, το οποίο είναι χτισμένο στην εποχή της Κρητικής Πολιτείας, στα χέρια του Δήμου Χανίων. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Τάσος Βάμογκας από το Πράσινο Ταμείο, έχουν εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις και για την ολοκλήρωση πεζοδρομίων. Αυτά τα πεζοδρόμια είναι στην οδό Αποκορώνου και στην οδό Περίδου. Είναι ένα σημείο της πόλης που εδώ και χρόνια όλοι οι δημότες μας και οι επισκέπτες τονίζουν αυτή την άθλια κατάσταση που υπάρχει, που στην αρχή ιδιαίτερα της Αποκορώνου, που οι άνθρωποι δεν μπορούν να περπατήσουν, αλλά βρίσκονται στη γεωλεξία μέσα στον δρόμο.